Ο κύριος Πραγματικός, αμέσως μετά την προηγούμενη συνέντευξη τύπου, είπε ότι το σχέδιο που έφερε προς ψήφιση και το ψήφισαν οι παρατάξεις ήταν για μηχανική διαλογή. Όχι για διαλογή συμπηγή, όχι για τέσσερις κάδους. Άρα σας κάνουμε το ίδιο ερώτημα που κάνουμε και στον κύριο Νανόπουλο. Τελικά, η πρωτοβουλία θέλει τέσσερις κάδους, θέλει διαλογή στην πηγή, θέλει να μην μεσολαβούν οποιοδήποτε τύπου ή δημοτικά ή τατουλικά ΣΔΙΤ. Ξεκάθαρα πράγματα, γιατί βλέπουμε ότι ήρθε και θα χρησιμοποιήσουμε, εκτός αν έχει άδικο ο κύριος Μπαλάφας που το έγραψε αυτό, ότι ζητήσαμε να βγει ένα σχέδιο, μια δημοπρασία με χρηματοδότηση είτε από ΕΣΠΑ, είτε από Υπουργείο, είτε από πόρους του Δήμου για μηχανική διαλογή. Κρούεται ανοιχτάς θύρας, διότι η θέση μας όσον αφορά την ανακύκλωση στην πηγή είναι διατυπωμένη. Με δική μας παρέμβαση έχει περάσει το τοπικό σχέδιο για τα τέσσερα ρεύματα ανακυκλώμενων υλικών. Με δική μας παρέμβαση στο τοπικό σχέδιο, εμείς κάναμε προτάσεις και περάσαμε στο τοπικό σχέδιο, αυτά υπάρχουν. Άρα λοιπόν, όλα τα υπόλοιπα είναι διαστρέβλωση εκ του πονηρού. Εμείς, όπως ο κ. Παρατζής ομολογεί, ότι όταν ξαναδώσαμε, ναι, το λέω γιατί από εκεί αναπαράγονται αυτά. Όταν ξαναδώσαμε, ομολογεί σε αυτή την παρέμβαση που έχει κάνει σε εσάς, ότι μαζί ξαναψηφίσαμε το αρχικό σχέδιο το οποίο μιλάει για η μονάδα λιπασματοποίησης και όχι για οποιοδήποτε άλλο, και είπα ότι αν υπάρχει άλλη πρόταση του κύριου Πραγματικού να έρθει σοβαρά στο Δημοτικό Συμβούλιο και να μην διαραίονται μέσα από συνεντεύξεις ή από δηλώσεις χωρίς να έχουμε έτσι συζητήσει τέτοια θέματα. Αν θέλουμε να κάνουμε τοπικό κδάι, αν θέλουμε να κάνουμε οτιδήποτε άλλο. Εμείς έχουμε πει εξάλλου ότι διαφωνούμε με αναπαραγωγή του μοντέλου Τέρνα σε μικρές Τέρνα. Το έχουμε πει και αυτό. Δυστυχώς δεν μας παρακολουθούν. Η Δημοτική Αρχή πάντως. Λοιπόν, εμείς λοιπόν δεν έχουμε ψηφίσει και δεν έχουμε συνδράμει σε κάτι τέτοιο. Μέσα από τα κινήματα πολιτών, στα οποία συμμετέχουμε ενεργά, πριν από 10 μέρες είχαμε πάλι συνάντηση στην Τρίπολη, είναι διατυπωμένες αυτές τις απόψεις. Τα οποία εμείς κινήματα, με την προσυνάδεια παράδειγμα που επικαλείται πολλές φορές προεκλογικά η Συμμαχία Πολιτών, εμείς εξακολουθούμε να έχουμε σχέσεις, μαζί κάνουμε εκδηλώσεις, έχουμε τις ίδιες αναλύσεις. Λοιπόν, επομένως λοιπόν. Κάνουμε διάλογο. Ναι. Κανένας δεν λέει. Συμφωνώ απολύτως με αυτά που λέτε. Κινηματικά η πρωτοβουλία έχει ένα ξεκάθαρο ρόλο. Κατά τους ΔΙΤ, κατά το μεγάλο ΔΙΤ και κατά οποιοδήποτε μικρού ΔΙΤ. Στο Δημοτικό Συμβούλιο όμως, όποτε ζητήθηκε ψήφος από τον κύριο Πνευματικό για τη μικρή Τέρνα που θα διαχειρίζεται τα σκουπίδια της Κορινθίας, ψήφισε υπέρ. Καλός ή κακός. Πού το έχετε αυτό? Το προηγούμενο σχέδιο που έφερε ο κύριος Πνευματικός. Το προηγούμενο σχέδιο που. Δεν έλεγε για τέσσερις. Για ποιο προηγούμενο σχέδιο μιλάτε? Αυτό που έδωσε και η μειοψηφία και η Ελλάσσονα και η Μίζωνα. Ναι. Ψήφισε ένα σχέδιο που στην ουσία ακύρωνε τη διαλογή στην πηγή. Έχετε καταλάβει τι έγινε το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο? Όχι στο προηγούμενο αυτό. Σε ποιο? Πριν από την πρώτη φορά που ήρθε. Κάνετε λάθος. Αν διαβάσετε την. Δεν λέγεται έτσι. Αν ακούσετε τη συνέντευξη που πήρατε εσείς από τον κύριο Πανταζή. Από τον κύριο Πανταζή, αν διαβάσετε, αν ακούσετε μάλλον τη συνέντευξη από τον κύριο Πανταζή, θα δείτε ότι εμείς μαζί με τη Συμμαχία Πολιτών ψηφίσαμε το αρχικό σχέδιο όσον αφορά το τοπικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων. Αυτό λοιπόν το οποίο λέτε είναι εκφαντασίας ή από διαστρεβλώσεις οι οποίες έχετε ακούσει. Το οποίο δεν είχε τέσσερις κάδους. Λοιπόν, κάνετε λάθος. Το σχέδιο τοπικό διαχείρισης δεν μιλάει για καμιά μονάδα μηχανικής επεξεργασίας. Μιλάει για μονάδα λιπασματοποίησης, μιλάει για χυτή, μιλάει για διαλογή στην πηγή με τέσσερα ρεύματα. Λοιπόν, από εκεί. Το μηχάνημα που κόστιζε 1.700.000 ευρώ ήταν για τέσσερα ρεύματα. Εμείς στο Δημοτικό Συμβούλιο ζητήσαμε και πήραμε απόφαση και το βάζουμε στην ανακοίνωση με την οποία καλούσαμε το Δημοτικό Συμβούλιο να συγκληθεί πάλι, ότι ο Πνευματικός δεν υλοποιεί την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όσον αφορά τη σύγκληση
των επικεφαλής των παρατάξεων μαζί με τις τεχνικές υπηρεσίες, ώστε να επανεξετάσουμε το μέγεθος των μηχανημάτων που να ανταποκρίνεται στις αποφάσεις και στις ανάγκες των δημοτών. Αυτό λοιπόν είναι ομόφωνη, δεν ψηφίσαμε ακριβώς, τίποτα, ομόφωνα, είναι ομόφωνη απόφαση. Ψηφίστηκε ή δεν ψηφίστηκε η προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων για τη λειτουργία μονάδας επεξεργασίας οργανικών βιοαποδομήσεων με κόστος 1.363. Οργανικών βιοαποδομήσεων. Ναι. Μιλάμε για τη μονάδα λιπασματοποίησης, η οποία έχουμε πάρει απόφαση και σαν Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν, για αυτή τη μονάδα μιλάμε. Τώρα, ο πνευματικός, ο κύριος πνευματικός, ο κύριος Δήμαρχος, δεν μου αρέσει να πευθύνουμε έτσι στον ελληνικό, θέλησε να περάσει από το παράθυρο αυτή τη διαδικασία, χωρίς να υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε αυτό, το Δημοτικό Συμβούλιο απάντησε και εμείς και η Συμμαχία Πολιτών και ο κύριος Πιέτρης, ότι ζητάμε να γίνει επανεξέταση και της δυναμικότητας των μηχανημάτων, διότι είναι για συγκεκριμένη χρήση, την οποία έχουμε προδιαγράψει και στο τοπικό σχέδιο διαχείρισης. Και έχουμε ζητήσει, και έχουμε εγκαλέσει σε 2-3 δημοτικά συμβούλια και στο πρόσφατο τον κύριο Πνευματικό, γιατί δεν υλοποιεί την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν ξέρω αν τα ακούτε πρώτη φορά, αλλά εμείς το έχουμε κάνει επανειλημμένα. Κακώς δεν τα λένε, διότι θέλουν να αναπαράγουν μια άλλη εικόνα, θέλουν να αναπαράγουν μια άλλη εικόνα, η οποία εικόνα δεν ανταποκρίνεται σε αυτά τα οποία λέμε, δηλώνουμε και αγωνιζόμαστε. Και εμείς λοιπόν έχουμε επανειλημμένα πράγμα το οποίο δεν θυμάμαι, μακάρι να το έχει κάνει, δεν θέλω να αντιδικήσω, η Συμμαχία να το έχει ξαναζητήσει. Δηλαδή να υλοποιηθεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λέει σύγκληση των επικεφαλής των παρατάξεων μαζί με τον κύριο Δήμαρχο, τις τεχνικές υπηρεσίες, να δούμε τι προδιαγραφές έχει αυτή η μονάδα, που η οποία σας είπα είναι η μονάδα λιπασματοποίησης, αυτό έχουμε αποφασίσει σαν Δημοτικό Συμβούλιο, να δούμε τι μηχανήματα χρειάζεται, τι δυναμικότητα είναι, διότι εμείς δεν συνεννούμε σε κάτι άλλο. Εκτός εάν κάτι μπει στο Δημοτικό Συμβούλιο, τότε μπαίνει σε άλλη συζήτηση. Αυτό λοιπόν το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε Δημοτικό Συμβούλιο, σαν θέμα τέτοιο, δεν έχει μπει. Δηλώσεις μεμονωμένες του κ. Δημάρχου μπορεί να υπάρχουν πάμπολες, με τις οποίες διαφωνούμε και το έχουμε πει. Όπως διαφωνούμε και για το θέμα της καύσης που έχουμε πει και για πάρα πολλά θέματα και διαφωνούμε σε πάρα πολλά θέματα. Ωστόσο, το Δημοτικό Συμβούλιο τέτοια κουβέντα δεν έχει γίνει. Εμείς το μόνο το οποίο έχουμε συζητήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο και το οποίο έχουμε συνενέσει και εμείς και η Συμμαχία Πολιτών είναι ότι θέλουμε εφαρμογή του τοπικού σχεδίου, το οποίο ομόφωνα έχουμε αποφασίσει και καλούμε τον κύριο Δήμαρχο να πάρει τις ευθύνες του. Αυτό είναι η διαφορά. Το τοπικό σχέδιο μπορεί να είναι και μηχανική διαλογή. Το τοπικό σχέδιο, σχέδιο να το φέρουμε να το διαβάσετε, να το δούμε και να δούμε τι ακριβώς λέει. Ο κύριος Πνευματικός αμέσως μετά τη συνέντευξη τύπου σας είπε ότι το τοπικό σχέδιο του Δήμου Κορινθίων είναι μηχανική διαλογή βιοαποδομήσεων. Μηχανική διαλογή απορριμμάτων. Εάν ο κύριος Πνευματικός το ερμηνεύει έτσι, εμείς λέμε ότι το τοπικό σχέδιο περιλαμβάνεται όσον αφορά τη μονάδα λιπασματοποίησης, την οποία όντως, θα υπάρχει. Στον κάδο κομποστοποίησης δεν θα μπαίνουν πάντα πράγματα αμυγή. Χρειάζονται και μηχανική διαλογή. Στο τοπικό σχέδιο γράφει για 4 κάδους. Δεν γράφει. Έχουμε ομόφωνα αποφασίσει εδώ και έχουμε ψηφίσει όσον αφορά την επένδυση αυτή, η οποία είναι της τάξης των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουμε αποφασίσει ομόφωνα ότι αυτό περιλαμβάνει εγκαταστάσεις και μηχανήματα και δεν είναι μόνο τα μηχανήματα. Λοιπόν, και έχουμε ζητήσει σε βάση αυτή που έχουμε ομόφωνα ψηφίσει να κουβεντιάσουμε σοβαρά και όχι σε επίπεδο δηλώσεων. Διότι ο διαγωνισμός ο πρώτος βγήκε άκυρος για τον λόγο μη προσέλευσης και λογικό ήταν με τέτοια ανακατεμένη ας πούμε, κατάσταση η οποία υπήρχε, κανένα σοβαρό άνθρωπο δεν θα μπορούσε έτσι να δώσει προσφορά. Και ταυτόχρονα βάζει από το παράθυρο άλλα θέματα στα οποία δεν εμπεριέχονται στις κοινές αποφάσεις. Τώρα, εάν η Δημοτική Αρχή επιθυμεί να το κάνει, ας έρθει ειδού η Ρόδος, ειδού και το πείδημα, εδώ το Δημοτικό Συμβούλιο, να πάρει τις απαντήσεις οι οποίες υπάρχουν και οι οποίες εμείς έχουμε δώσει και εκτός Δημοτικού Συμβουλίου. Πάντως υπάρχει τελευταία και επιμένω. Στο τοπικό σχέδιο που προτείνει ο Δήμος Κορινθίων, ξεκάθαρα υπάρχουν 4 κάδοι ώστε μετά να μιλάμε είτε για υπολείμματα, είτε να έχουν νόημα όλα αυτά στο απέναντι στο τοπικό σχέδιο υπάρχουν. Σε αυτό που έχουμε ψηφίσει, ομόφωνα υπάρχουν
αν δεν θυμάμαι ακριβώς την έκφραση, ωστόσο επειδή το είχαμε βάλει εμείς, έχουμε βάλει το θέμα της συλλογής χωριστών ρευμάτων όσον αφορά τα αποδομήσιμα. Πλαστικό, όχι τα αποδομήσιμα, τα ανακυκλούμενα. Τα αποδομήσιμα έτσι και αλλιώς περιλαμβάνεται σε ξεχωριστό κάδο και κάναμε και το πιλωτικό το οποίο είχε την γνωστή κατάληξη. Άσχετο αυτό. Μιλάμε λοιπόν για αλουμίνιο, σίδηρο, χαρτί, πλαστικό και γυαλί. Λοιπόν, σε αυτό λοιπόν περιγράφεται μέσα στο τοπικό σχέδιο και οποιαδήποτε στιγμή θέλετε είτε το να αντρέχετε να το βρείτε, είτε θα σας το φέρνουμε εμείς, δεν το είχα αυτή τη στιγμή πρόχειρο. Και αυτό με βάση αυτές τις αρχές, εμείς τότε ψηφίσαμε και τις συμπληρώσεις τις οποίες κάναμε και θα πρέπει να πούμε ότι είμαστε η μόνη παράταξη που τότε συμμετείχε ακόμα και στη διαβούλευση αυτή και κάναμε αυτές τις βελτιώσεις. Είχαμε εισηγηθεί εμείς την ανάγκη και είχαμε τονίσει την ανάγκη ύπαρξης τοπικού σχεδίου όπως και σε όλους τους Δήμους. Λοιπόν, και είχαμε κάνει δράση σε αυτή την. Λοιπόν, ό,τι προκύπτει και κάποιοι το αποδέχονται, είτε ασμένοντας είτε γιατί δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά, εμείς δεν μπορούμε να πούμε ότι ξέρετε, θα σας βγάλουμε κόκκινη κάρτα γιατί αποδεχτήκατε αυτό το οποίο είπαμε εμείς, άσχετα αν στην πορεία θέλουν να το απονομεύσουν, να το διαστρεβλώσουν. Λοιπόν, ας βοηθήσουν λοιπόν αυτοί που έχουν τις ίδιες ανησυχίες και ειλικρινείς ανησυχίες με εμάς και ας αφήσουν να πυροβολούν για λόγους εκλογικίστικους, βλέποντας το πεδίο μετά από τρία χρόνια, αυτή η διαδικασία, γιατί οι πολίτες, άσχετα με το ποιος θα είναι δήμαρχος ή δημοτική αρχή στις επόμενες εκλογές, θα κληθούν να πληρώσουν και το περιβάλλον θα επιβαρυνθεί αυτό το διάστημα. Λοιπόν, και για 28 χρόνια σε αυτή τη διαδικασία. Όσοι λοιπόν επαναπαύονται στις δάφνες τους, λέγοντας ότι εμείς τα έχουμε πει χωρίς να κάνουν τίποτα, έχουν και αυτοί ευθύνη για το τι θα περάσει σήμερα.